Ονομάζομαι Ηλίας Γρατσίας και είμαι ανεξάρτητος συνεργάτης της εταιρείας Data Ailis Holding. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσω για την καινούργια συσκευή The Vitamin App της εταιρείας Data Ailis Holding. Είναι η αντιπαρασιτική συσκευή. Θα ξεκινήσω από το κομμάτι που παραλαμβάνουμε. Έχουμε αγοράσει την συσκευή και την παραλαμβάνουμε στα χέρια μας. Έτσι λοιπόν εδώ βλέπουμε το κουτί, τη συσκευασία που είναι μέσα η συσκευή. Ανοίγουμε λοιπόν αυτή τη συσκευασία, σπρώχνουμε το κουτάκι και βλέπουμε εμφανίζεται η συσκευή μέσα. Η διασκευασία είναι για το μοντέλο Rhythm και για το App. Γι' αυτό βλέπετε γράφει Rhythm και App δεξιά. Πηγαίνουμε στην ταινία ασφαλείας και ανοίγουμε την ετικέτα ασφαλείας. Κόβουμε το αυτοκολλητάκι και ανοίγουμε τη συσκευή. Έχει μια γλωσσίτσα, την ανοίγουμε. Ανοίγουμε την άλλη γλώσσα. Βλέπουμε ότι η συσκευή είναι μέσα σε μια πλαστική προστατευτική συσκευασία και περιέχει μέσα τη συσκευή. Περιέχει το ένα εγχειρίδιο που είναι η εγγύηση της συσκευής σε 6 γλώσσες και στα ελληνικά φυσικά και οδηγίες χρήσης της συσκευής, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Υπάρχει λοιπόν αυτό το εγχειρίδιο. Υπάρχουν ακόμα 2 εγχειρίδια όταν συνδεθεί η συσκευή σε υπολογιστή. Θα το δείξω αυτό παρακάτω. Λοιπόν, βλέπουμε η συσκευή είναι αυτή εδώ. Έχει μέσα το καλώδιο φόρτισης το οποίο μπαίνει εδώ πέρα και μπορούμε να το συνδέσουμε μετά σε υπολογιστή για να το φορτίσουμε. Γύρω στις 5 ώρες χρειάζεται η φόρτιση ή μπορούμε να το συνδέσουμε σε ένα μπριζάκι όπως είναι αυτά που έχουμε στο κινητού, να βάλουμε το USB στο μπριζάκι και να το βάλουμε στην μπρίζα κανονικά. Έτσι λοιπόν έχουμε το καλώδιο φόρτισης και έχουμε μέσα και το κορδονάκι το οποίο με αυτό κρεμάμε, το περνάμε από μέσα από εδώ, από την τρυπούλα και μετά περνάμε αυτό εδώ το κορδόνι μέσα από τη θηλιά που φτιάχνουμε, που δημιουργείται. Το τραβάμε και είναι έτοιμο το κορδονάκι το οποίο κρεμάμε στο λαιμό. Εγώ προσωπικά του κάνω και ένα κομπάκι για να είναι στο ύψος του ηλιακού πλέγματος, να είναι λίγο πιο κοντό, μπορώ να το κοντίνουμε από εδώ με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, αυτό μπορούμε να το φορέσουμε στο λαιμό μας. Η συσκευή καινούργια εκπέμπει το ίδιο φάσμα συχνοτήτων και από την μπροστινή πλευρά και από την πίσω, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα όσο αφορά την εκπομπή συχνότητας να έχει την ίδια ισχύ. Εδώ βλέπουμε το αυτοκολλητάκι με το CE, τον κωδικό γράφει την ισχύ της μπαταρίας, το serial number της συσκευής και έχουμε και την που έχει παραχθεί η συσκευή, το οποίο έχει παραχθεί όπως βλέπουμε είναι στην Γερμανία. Είναι made in Germany λοιπόν η συσκευή. Λοιπόν, με αυτό εδώ το καλώδιο το ενώνουμε και στον υπολογιστή και εκεί ανοίγει ένα software που περνάμε και άλλα προγράμματα. Θα προχωρήσω στη συνέχεια αυτού του βίντεο στο πώς λειτουργούμε αυτήν την καταπληκτική συσκευούλα. Κάτι που ξέχασα είναι ότι στην αρχή, εδώ πέρα όταν αγοράσετε τη συσκευή, θα υπάρχει ένα προστατευτικό αυτοκόλλητο για να μην γρατζουνίζεται η οθόνη και ένα χεράκι εδώ αυτοκόλλητο, θα το τραβήξετε, θα το πιάσετε και θα το τραβήξετε, να το ξεκολλήσετε για να αποκαλυφθεί η οθόνη κανονικά. Το πράγμα που κάνουμε όταν πάρουμε τη συσκευή είναι να την... εντάξει, θα βγάλουμε πρώτα απ' όλα, έχει μπροστά ένα αυτοκολλητάκι, το βγάζουμε από την... από την μπροστινή όψη της συσκευής. Εδώ πέρα που βλέπετε έχει ένα αυτοκόλλητο διαφανές για την προστασία να μην γρατζουνιέται. Το αφαιρούμε και η συσκευή έρχεται φορτισμένη σε εμάς. Πατάμε λοιπόν το κουμπάκι που είναι από πάνω αυτό εδώ. Μία φορά.
και βλέπουμε ότι η συσκευή μπαίνει σε λειτουργία. Λοιπόν, θα ξεκινήσω, θα πατήσω με το βελάκι το γυριστό, το οποίο πάμε πίσω τα μενού, για να σας δείξω το πρώτο μενού που θα δείτε στη συσκευή. Θα είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι, γράφει, όπως βλέπετε, κόμπλεξεις και ρυθμίσεις. Θα πάω να αναλύσω τις ρυθμίσεις πρώτα και μετά θα πάμε στα κόμπλεξεις. Έχει αυτά τα δύο φακελάκια λοιπόν η συσκευή. Πατάω OK, έχει τα πλήκτρα περιήγηση, είναι δύο βελάκια πάνω κάτω, το OK για να εκτελούμε την εντολή που επιλέξαμε και το περιστροφικό βελάκι μας πάει ένα βήμα πίσω. Πατάω λοιπόν OK στο ρυθμίσεις και μου βγαίνει τα μενού, όπως βλέπετε, γλώσσα, ήχος, ώρα, συσκευή. Πηγαίνω στο μενού που θέλω, πάω στο γλώσσα. Ας τα δούμε πρώτα ένα-ένα. Βλέπουμε ότι έχουμε 6 γλώσσες μέσα, οι οποίες είναι ρωσικά, γερμανικά, αγγλικά, ελληνικά, γαλλικά και ισπανικά. Επιλέγω αυτή που θέλω και πατάω OK. Εδώ είναι η ελληνική σεταρισμένη, οπότε και μετά πατάω το βελάκι το γυριστό να πάω ένα βήμα πίσω, αφού επιλέξω τι θέλω. Πάω στον ήχο. Εδώ μπορώ να επιλέξω αν θα είναι ενεργοποιημένος ο ήχος και θα κάνει θόρυβο. Παραδείγματος χάρη, έτσι βλέπετε, ακούτε, κάνει ένα θόρυβο. Εγώ θα επιλέξω απενεργοποίηση ήχου, OK, και πατάω ένα βελάκι πίσω για να μην ακούγονται τα πλήκτρα. Πηγαίνω στην ώρα, το σετάρισμα της ώρας γίνεται εύκολα με τα βελάκια, πάνω, κάτω. Τη μορφή της ώρας μπορώ να καθορίσω. Πατάω OK, πάει στο επόμενο μενού, ξανά OK, μορφή και OK, βγαίνουμε έξω από το μενού. Αν θέλουμε, αν μπω ας πούμε μέσα στον ήχο, γενικά με το γυριστό βελάκι μπορούμε να πηγαίνουμε ένα βήμα πίσω. Παραδείγματος χάρη, να πατήσω εδώ και πω ότι εντάξει, είναι σεταρισμένη. Για να γυρίσω πίσω, αντί να πατάω OK συνέχεια, μπορώ να πατήσω το γυριστό βελάκι και να γυρίσω πίσω. Το άλλο το μενού, η συσκευή, μας δίνει απλά πληροφορίες για τη συσκευή. Κάποιους κωδικούς έχει, πατάω OK και βλέπουμε ότι έχει κάποιους κωδικούς και ημερομηνία κατασκευής συσκευής και version του προγράμματος. Πηγαίνω λοιπόν, πατάω γυριστό βελάκι και πάω πίσω. Πατάω άλλο ένα γυριστό βελάκι για να φτάσω πάλι στους φακέλους αρχικούς και να μπω πλέον στα κόμπλεξεις, στους φακέλους με τα προγράμματα, αφού είδαμε τις ρυθμίσεις. Πατάω το φάκελο κόμπλεξεις και με πηγαίνει στο πρώτο, το οποίο είναι το χωρίς κρυολόγημα. Η συσκευή με το που την έχουμε στα χέρια μας, είπαμε, είναι φορτισμένη και περιέχει και 14 φακέλους, οι οποίοι είναι εξής. Ο ένας είναι χωρίς κρυολόγημα, είναι ένα σετ ειδικά διαμορφωμένο για να το χρησιμοποιούμε όταν για κρυολογήματα. Μετά έχουμε, το επόμενο είναι, με τα βελάκια πηγαίνουμε, κίνηση χωρίς πόνους, ένα έτοιμο σετ προγραμμάτων για όσο αφορά τους πόνους. Διάφορα είδη πόνων για αθλητές, τα πηγαίνω λίγο γρήγορα, υγεία της γυναίκας. Αυτά δεν είναι σκέτα προγράμματα, είναι φάκελοι που έχουν μέσα πολλά προγράμματα, όπως θα δούμε παρακάτω. Ανδρική υγεία, ρύθμιση πεπτικού και αποτοξίνωση, καρδιά και αγγεία, κατά των αλλεργιών, κατά της αϊπνίας, τέλος τα παράσιτα, αντιστρες, διαχείριση σωματικού βάρους, λαμπερή επιδερμίδα, γενική λίστα προγραμμάτων. Λοιπόν, ας πάμε να δούμε ένα φάκελο. Ας ξεκινήσουμε τη γενική λίστα προγραμμάτων. Στη γενική λίστα προγραμμάτων είναι όλα τα προγράμματα μέσα που είχε η προηγούμενη συσκευή παλιά, το DeVita App, το Base. Οπότε πατάω OK για να μπούμε στο φάκελο και βλέπουμε τα 30 βασικά προγράμματα που είχε η παλιά συσκευή. Το άλλο μοντέλο, το προηγούμενο μοντέλο, το οποίο είναι ακόμα σε προσπόληση, αλλά σε χαμηλότερη τιμή από αυτό. Λοιπόν, προχωράμε. Έχουμε χωρίς κρυολόγημα το 1, προστασία από την γρίπη, αντιϊκό,
επιμέρους προγράμματα αυτά, υγεία του γαστροεντερικού, κυταρική αποτοξίνωση, αρχικός καθαρισμός, κατά της δηλητηρίασης, σεξουαλική υγεία, detox μεξικάνα, μια δυνατή αποτοξίνωση, αντιμετώπιση αλλεργιών, αντιβακτηριακό πρόγραμμα κατά της κάντιντα, απαλλαγή από τα χλαμίδια, κατά των μυκήτων, κατά της γρήπης βασικό, κατά του ελικοβακτηριδίου, χωρίς υπατήδα α, υγιής λέμφος, κατά του έρπη, χωρίς τοξίνες, κατά του απλού έρπη, κατά του έρπη ζωστήρα, απαλλαγή από μύκητες και μούχλα, κατά των νηματόδων και ασκαρίδων, τέλος τα εντεροστομαχικά παράσιτα, τέλος τα παράσιτα γενικότερα, σε πολλά είδη παρασίτων, προστασία από τα πρωτόζωα, χωρίς χιστόσωμα και τριματώδη, κατά των σταφυλόγων, κατά των στρεπτόκων. Αυτά είναι τα 30 βασικά που είχε η πρώτη συσκευή της παλαιότερης γενεάς. Τώρα από εδώ και πέρα έχει κάποια αυτόματα προγράμματα για έλεγχο βάρους. Έχει κάποια προγράμματα τα οποία μας καθοδηγεί μέσα στη συσκευή, όταν την παίρνουμε, άμα τη συνδέσουμε σε έναν υπολογιστή, έχουμε μέσα δύο PDF σε ηλεκτρονική μορφή αρχεία, τα οποία μας καθοδηγούν πώς να χρησιμοποιούμε τη συσκευή αναλόγως στο τι έχουμε. Έτσι λοιπόν έχουμε κάποια αυτόματα προγράμματα, πρόγραμμα λειτουργίας ένα αυτόματο και ούτω καθεξής. Είναι κάποια προγράμματα που έχει φτιάξει η εταιρεία για την καλύτερη υγεία. Χρησιμοποιώντας τα κάποιος μπορεί να έχει μια πολύ καλή υγεία και ευεξία. Είναι για καθαρισμό από παράσιτα, αυτόματα προγράμματα με συνδυασμό των παραπάνω προγραμμάτων. Και έχουμε και το πρόγραμμα καθαρισμός, το οποίο είναι πολύ καλό να το χρησιμοποιείτε καθημερινά, καθαρίζει τη λέμφα, αποτοξινώνει τον οργανισμό. Και έχουμε και διάφορα άλλα αυτόματα προγράμματα, όπως βλέπουμε. Κατά του έρπιτα και ούτω καθεξής. Υποστήριξη νοσοποιητικού, διάφορα αυτόματα, χωρίς έλεγχο. Αυτά είναι προγράμματα απώλεια βάρους, λάτωση πόντων. Αυτά μας τα δίνει η εταιρεία. Αυτά τώρα που είδατε όλα εδώ είναι σε ένα φακελάκι μόνο μέσα. Δηλαδή στην ουσία ένα φακελάκι αυτής της συσκευής είναι ό,τι είχε η προηγούμενη συσκευή. Αυτή όμως η συσκευή εδώ, το Devita Mini App, το καινούριο, έχει δυνατότητα για 50 τέτοια φακελάκια, σαν αυτό που σας έδειξα. Αυτό σημαίνει ότι είναι σαν να πούμε 50 φορές η προηγούμενη συσκευή. 50 φορές σαν δυναμική και χωρητικότητα και δυνατότητες. Οπότε αγοράζοντας αυτή τη συσκευή είναι σαν να έχετε 50 συσκευές από την παλιά. Αν μας σβήσει η οθόνη, όπως έγινε τώρα, είναι προγραμματισμένη η οθόνη να σβήνει αυτόματα. Πατάμε το πάνω κουμπάκι, πάλι, μία φορά και ξαναεπανέρχεται εκεί που είχαμε μείνει. Πατάω λοιπόν το γυριστό βελάκι και πηγαίνω γενική λίστα προγραμμάτων πάλι. Αυτό ήταν αυτά τα προγράμματα που είδαμε προηγουμένως. Λοιπόν, είπαμε τέτοιους φακέλους όπως βλέπουμε εδώ, αυτό είναι το 14, η γενική λίστα προγραμμάτων, μπορούμε να έχουμε 50 συνολικά. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία το στέλνει με 14 τέτοιους φακέλους. Οπότε μπορούμε να φτιάξουμε εμείς 36 δικούς μας καινούργιους φακέλους με προγράμματα και συνδυασμούς προγραμμάτων. Με αυτόματα προγράμματα θα το δείξω σε άλλο βίντεο αυτό ή στη συνέχεια του βίντεο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και ένα. Μου έζησε πάλι σκευή, πατάω το κουμπάκι. Αυτό το κάνει για εξοικονόμηση ενέργειας. Πάω στο πρώτο κόμπλεξ που λέγεται 1 από 14 βλέπουμε. Ή πάμε στο δεύτερο, κίνηση χωρίς πόνους, το 2 από 14. Πατάω OK, μπαίνω μέσα. Εδώ έχει τώρα κάποια προγράμματα περασμένα. Υγεία γαστροεντερικού, αντιϊκό, κυταρική αποτοξίνωση, αρχικό καθαρισμό, σεξουαλική υγεία, αντιβακτηριακό, κατά της κάντα, υγιή λέμφο, χωρίς τοξίνες, απαλλαγή από μύκητες και μούχλα, κατά των νηματόδων, τέλος τα εντεροστομαχικά, τέλος τα παράστα, προστασία από τα πρόσωπα. Έχει ό,τι του χρειάζεται που να έχει σχέση με τους πόνους, κατά των στρεπτόκων και μετά έχει τα αυτόματα που λειτουργούν, που έχουν σχέση με τους πόνους. Τα έχει φτιάξει η εταιρεία αυτά. Οπότε και δίνει οδηγίες σε εκείνα τα ηλεκτρονικά αρχεία που θα βρείτε μέσα στο φακελάκι όταν βάλετε τη συσκευή στο κομπιούτερ. Οπότε ανοίγετε το PDF και ακολουθείτε, αν έχετε θέμα με πόνους, ακολουθείτε τη σειρά που σας δίνει η εταιρεία. Πατάω πίσω στο κίνηση χωρίς πόνους. Δηλαδή, αν έχετε εσείς πρόβλημα με πόνους, ακολουθείτε από το βιβλιαράκι το ηλεκτρονικό τις οδηγίες. Δηλαδή, θα σας λένε οι οδηγίες, παραδείγματος χάρη, ότι θα βάλετε την πρώτη μέρα αυτό το πρόγραμμα. Την πρώτη εβδομάδα, τη δεύτερη εβδομάδα το άλλο πρόγραμμα, την τρίτη εβδομάδα το άλλο. Σας δίνει δηλαδή ένα πρωτόκολλο για τέσσερις μήνες
τι να κάνετε ακριβώς για να βρείτε λύση στο πρόβλημα που σας απασχολεί. Το ίδιο ισχύει για όλα τα υπόλοιπα 13 κατηγορίες προβλημάτων. Χωρίς κρυολόγημα, κινήσεις χωρίς πόνους, για αθλητές, όχι μόνο προβλημάτων, όπως βλέπετε έχει και άλλες κατηγορίες, υγεία της γυναίκας, υγεία, ανδρική υγεία και ούτω καθεξής. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πώς ξεκινάμε ένα πρόγραμμα. Παραδείγματος χάρη πάω εγώ στο φάκελο ανδρική υγεία και θέλω να βάλω ένα πρόγραμμα. Και θέλω να βάλω το αντιϊκό, το οποίο διαρκεί 3 ώρες και 45 λεπτά. Το επιλέγω, πατάω OK και βλέπουμε ότι αρχίζει και αναβοσβήνει η καρδούλα. Αυτό σημαίνει και υπάρχει και αντίστροφη μέτρηση, όπως βλέπετε πάνω. Το ξανανοίγω γιατί σβήνει αυτόματα η οθόνη. Οπότε το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει. Τώρα έχουμε 3 επιλογές εδώ πέρα με τα βελάκια. Έχουμε, λέει, τερματισμός του προγράμματος. Αν δεν κάνουμε τίποτα, σβήνει η οθόνη, είπαμε. Ή πατάμε όχι. Δεν θέλουμε να σταματήσει το πρόγραμμα. Μετά έχουμε την επιλογή παύση, κάτι που δεν το είχαμε στις παλιές συσκευές. Μπορούμε να επιλέξουμε το βελάκι παύση, να πατήσουμε OK και βλέπουμε ότι αρχίζει μια αντίστροφη μέτρηση. Μπορούμε να πάμε εμείς να κάνουμε το μπάνιο μας ή αν είμαστε στη θάλασσα ή κάπου που δεν θέλουμε, δεν μπορούμε, γιατί είναι με νερό ή κάποιο άλλο λόγο. Θέλουμε να σταματήσουμε το πρόγραμμά μας. Έχει μία ώρα παύση, μέχρι μία ώρα παύση, για να κάνουμε κάποια άλλη δραστηριότητα, παραδείγματος χάρη, όπως είπα, μπάνιο. Και όταν θέλουμε να το ενεργοποιήσουμε, κλείστε την παύση, λέει, όχι ή ναι, πατάμε. Όταν θέλουμε να σταματήσουμε, πάμε στο ναι και πατάμε OK. Και συνεχίζει το πρόγραμμα από εκεί που είχαμε μείνει. Τώρα, αν θέλουμε να διακόψουμε εντελώς το πρόγραμμα, πάμε στην επιλογή ναι, πατάμε OK και διακόπτεται το πρόγραμμα. Με το βελάκι το γυριστό πάω πίσω στο μένου και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα πάω στη λίστα γενική τώρα με τα γενικά προγράμματα. Εγώ επιλέγω και χρησιμοποιώ πολύ συχνά, καθημερινά, επειδή κάθε μέρα γεμίζουμε καινούργιες τοξίνες και από το φαγητό και από τον αέρα και γενικότερα και από ψυχολογία, από το στρες, πατάω γενική λίστα προγραμμάτων και μου αρέσει να χρησιμοποιώ, πάω και βρίσκω το κόμπλεξ που λέγεται καθαρισμός. Και το βάζω. Ξεκινάμε λοιπόν. Πηγαίνουμε, συνδέουμε τη συσκευή με το καλώδιο. Το καλώδιο που έχουμε για την φόρτιση ισχύει και συνδέουμε με αυτό την συσκευή στον υπολογιστή μας. Αν πάμε στο ο υπολογιστής μου, όπως γράφει εδώ, this PC, θα μας βγάλει εκεί που ενώνονται οι δίσκοι, που υπάρχουν οι δίσκοι μας και οι εξωτερικοί δίσκοι, ας πούμε τα USB sticks που βάζουμε, εξωτερικοί δίσκοι. Εδώ βλέπουμε ότι έχει δει το App Mini σαν ένα στικάκι USB. Πατάμε λοιπόν διπλό κλικ σε αυτό και βλέπουμε ότι υπάρχουν μέσα 2 αρχεία, ας ξεκινήσουμε με αυτά, PDF. Με αυτά τα αρχεία PDF ανοίγω το πρώτο, είναι οδηγίες για τη χρήση της συσκευής. Έτσι λοιπόν, ανοίγοντάς τα, θα βρούμε σε 6 γλώσσες, θα βρούμε οδηγίες για την χρήση της συσκευής. Ας πάμε στα ελληνικά. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι λέει διάφορα πράγματα για την χρήση της συσκευής στα ελληνικά, διάφορες οδηγίες. Μας δείχνει ποια προγράμματα συμπεριλαμβάνονται μέσα, ποια κόμπλεξ προγραμμάτων. Πάνω βλέπουμε τα set των προγραμμάτων που είναι 13 set, τα αίτημα της εταιρείας ανακατηγορία που μπορεί να αφορά κάποιον, παραδείγματος χάρη αντρική υγεία, υγεία της γυναίκας, αθλητές, λαμπερή επιδερμίδα και αυτά. Αυτά είναι τα set και η εταιρεία θα βγάλει και άλλα τέτοια set, θα βγάζει συνέχεια, που είναι έτοιμα πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων θεμάτων. Και έχουμε και το γενική λίστα προγραμμάτων, βλέπουμε το νούμερο 1, στο οποίο
Εκεί συμπεριλαμβάνονται τα 30 προγράμματα της παλιάς συσκευής, της DVTAP Base, συν αρκετά αυτόματα προγράμματα όπως θα δούμε. Στο πιο κάτω βλέπουμε μάλιστα συγκεκριμένα στη γενική λίστα τι ακριβώς, ποια ακριβώς προγράμματα περιλαμβάνει. Μέχρι το 30 το κατώτατο στρεπτόκον είναι αυτά που είπα και μετά είναι κάποια αυτόματα όπως είναι ο έλεγχος βάρους και διάφορα άλλα αυτόματα. Πέντε τελευταία προγράμματα που είχε βάλει η εταιρεία, τα αυτόματα που είχε φτιάξει για στρεπτόκοκο, για καθαρισμό από παράσιτα, μύκητες, μούχλα και άλλα. Επί της ουσίας μας αναλύεται στο πινακάκι τα αυτόματα προγράμματα, τι κάνει το καθένα, ας πούμε λέει όπως βλέπετε κάτω, πρόγραμμα λειτουργίας 1, καταστέλει τη δραστηριότητα των ιών, αναστέλει τη ζωτική δραστηριότητα των πρωτόζωων, μικροοργανισμών, βέλτιστη πρόληψη ασθενειών και ούτω καθεξής. Μας εξηγεί το κάθε ένα από τα προγράμματα που υπάρχουν μέσα στο σετ προγραμμάτων, γενική λίστα προγραμμάτων. Μας εξηγεί τι κάνει το κάθε ένα από αυτά τα αυτόματα προγράμματα. Λοιπόν, προχωράμε πιο κάτω και βλέπουμε ότι πώς, αφού μας εξήγησε σε αυτό το έντυπο το γενική λίστα τι συμπεριλαμβάνει, πηγαίνουμε στο σετ προγράμματος καρδιά και αγγεία, το οποίο μας δίνει τι θα χρησιμοποιήσουμε από αυτό το φακελάκι την πρώτη εβδομάδα, τη δεύτερη εβδομάδα, την τρίτη εβδομάδα, την τέταρτη εβδομάδα. Τον πρώτο μήνα αυτά. Το δεύτερο μήνα τι θα κάνουμε στις εβδομάδες που έρχονται. Και φτάνει μέχρι 4 μήνες βλέπουμε η θεραπεία του κάθε πρωτόκολλου. Το τρίτο σετ είναι ρύθμιση πεπτικού και αποτοξίνωση εντέρου. Μας λέει τι θα κάνουμε την πρώτη εβδομάδα, δεύτερη εβδομάδα, τρίτη εβδομάδα, τέταρτη εβδομάδα, πρώτου μήνα, μετά δεύτερος μήνας, πρώτη εβδομάδα, δεύτερη εβδομάδα και ούτω καθεξής. Μας δίνει για κάθε περίπτωση, για κάθε σετ προγραμμάτων, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι 13 και απευθύνονται σε συγκεκριμένα πράγματα για την καλυτέρευσή τους, μας δίνει για 4 μήνες πρωτόκολλα θεραπείας πολύ εύκολα πλέον με το πάτημα ενός κουμπιού να μπορούμε να εκτελέσουμε όλα αυτά τα προγράμματα. Σε προγράμματα του αντιστρες λοιπόν, αλλά ας τα δούμε καλύτερα και την ώρα που θα σας δείχνω το πώς προγραμματίζουμε αυτά. Βλέπουμε έχει για όλα, σε προγράμματα του αθλητές, κίνηση χωρίς πόνους, κατά της αϊπνίας, χωρίς κυριολογήματα, κατά των αλλεργιών, τέλος τα παράσιτα, διαχείριση σωματικού βάρους, αντρική υγεία και τελειώνει εδώ πέρα αυτό το έντυπο. Ας το κλείσουμε λοιπόν. Και ας περάσουμε στο επόμενο έντυπο να δούμε, στην ουσία εδώ πέρα μας δείχνει πώς να χρησιμοποιήσουμε τον ενσωματωμένο πλέον προγραμματιστή, τον D-Info, αυτό που παλιότερα δινόταν σε ξεχωριστό USB stick, τώρα πλέον είναι ενσωματωμένο μέσα στη συσκευή. Μόλις ενώσουμε τη συσκευή με τον υπολογιστή έχουμε και τον προγραμματιστή, οπότε μας δείχνει πώς θα χρησιμοποιήσουμε τον προγραμματιστή, πώς βάζουμε προγράμματα, όλα αυτά που θα δείξω παρακάτω. Το βλέπουμε έτσι λίγο εντάχει τις οδηγίες του προγραμματιστή, οπότε έχουμε και γι' αυτό οδηγίες. Πάμε τώρα να περάσουμε στην πράξη. Πηγαίνω μέσα στο dossier client, πάω και βρίσκω το αρχιάκι που λέει Start the Info Mini. Το πατάω 2 φορές. Μεγαλώνω το παράθυρο. Βλέπουμε ότι έχει διαβάσει τη συσκευή. Πρέπει να πατήσετε το κουμπάκι πάνω στη συσκευή να ανοίξει η οθόνη για να το διαβάσει. Στη δεξιά λίστα εδώ πέρα βλέπουμε όλα τα 13 set, τα complexes που απευθύνονται σε ειδικά θέματα που μπορεί να έχει κάποιος, όπως βλέπουμε, και το 14 είναι γενική λίστα προγραμμάτων. Αυτό είναι λοιπόν, επί της ουσίας είναι 14 φάκελοι μέσα στη συσκευή. Η συσκευή έχει δυνατότητα για άλλους 36 τέτοιους φακέλους, δηλαδή σύνολο 50 φακέλους. Τώρα, κάθε φάκελος από αυτούς, ας πάρουμε παράδειγμα το κατά των αλλεργιών, το οποίο είναι ένα σετ προγραμμάτων που απευθύνεται
για αντικαταπολέμηση των αλλεργιών. Πατάω το συν εδώ για να δούμε τι προγράμματα υπάρχουν μέσα και βλέπουμε ακριβώς τι προγράμματα υπάρχουν μέσα. Είναι τα αντιοικό, υγεία του γαστρεντερικού, αρχικός καθαρισμός και ούτω καθεξής. Βλέπετε εδώ όλα τα προγράμματα που απευθύνονται σε αλλεργίες. Μετά, με τα μπλε γράμματα, βλέπετε τα αυτόματα προγράμματα που έχει μέσα. Έχει δηλαδή 5 αυτόματα προγράμματα και φυσικά βάσει των οδηγιών, αν πάμε στο εντυπάκι εκείνο που βλέπαμε προηγουμένως και πάμε επί της ουσίας πώς κάνουμε την θεραπεία, πάμε εδώ πέρα, πάμε σε αυτό το έντυπο, βρίσκουμε αν έχουμε κάποια αλλεργία, πάω στα ελληνικά πάλι, πάω, μεγαλώνω λίγο τα γράμματα και πάω στο σετ προγραμμάτων καρδιά για αγκαία, υπνία, κρυολογήματα, πόνοι, αθλητές, λαμπερή επιδερμίδα, ψάχνω να βρω την αλλεργία, τέλος τα παράσιτα, αντρική υγεία, διαχείριση υγεία της γυναίκας, είναι πιο πριν μάλλον, ρύθμιση πεπτικού, θα το βρω τώρα αμέσως, κατά των αλλεργιών. Τι μου λέει λοιπόν, μου εξηγεί ότι σε περίπτωση διάφορων αλλεργικών αντιδράσεων από φαγητό, σκόνη, κατοικίδια, ζώα, γύρι, φύτα, τι κάνω τον πρώτο μήνα, ακολουθώ το παρακόλουθο. Λέω την πρώτη εβδομάδα πρόγραμμα λειτουργίας 1. Πάω λοιπόν στη συσκευή και θα βάλω το πρόγραμμα λειτουργίας 1 την πρώτη εβδομάδα, βρίσκοντάς το μέσα στη συσκευή. Εντάξει. Μετά, όχι, άνοιξα λάθος παράθυρο, με συγχωρείτε. Είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, την δεύτερη εβδομάδα πρόγραμμα λειτουργίας 2 αντίστοιχα. Τρίτη εβδομάδα πρόγραμμα λειτουργίας 3. Τέταρτη εβδομάδα πρόγραμμα λειτουργίας 4. Επιπλέον, πρόγραμμα αντιμετώπιση αλλεργιών καθημερινά το βράδυ. Ας το δούμε λοιπόν τι εννοεί εδώ. Ότι θα βάλω δηλαδή την πρώτη εβδομάδα το 1, τη δεύτερη το 2, την τρίτη το 3, την τέταρτη θα βάλω τον καθαρισμό. Και λέει ότι επιπλέον θα βάλω το αντιμετώπιση αλλεργιών. Πάμε να δούμε ποιο είναι αυτό. Εδώ πέρα, να το, είναι αυτό εδώ, αντιμετώπιση αλλεργιών. Και μου λέει πώς θα το χρησιμοποιήσω. Μου λέει θα το κάνεις καθημερινά το βράδυ, ύστερα από την ολοκλήρωση των προγραμμάτων στον DeVita Rit Mini. Το δεύτερο μήνα, την πρώτη και τη δεύτερη εβδομάδα, βάζω το πρόγραμμα χωρίς χυστόσωμα και τριματόδι. Δηλαδή εδώ πέρα πάω σε αυτό το πρόγραμμα εδώ. Μετά, σου λέει θα το βάζουμε μετά την καθημερινά το βράδυ, ύστερα από την ολοκλήρωση των προγραμμάτων του ρύθμου. Τρίτη, τέταρτη εβδομάδα αντιμετώπιση αλλεργιών πάλι που δείξαμε. Και πρώτη, τέταρτη εβδομάδα καθαρισμό καθημερινά τη νύχτα. Τον τρίτο μήνα έχουμε, λέει, απαραίτητη χρήση των προγραμμάτων που αναγράφω τον πρώτο μήνα. Οπότε ξαναβάζουμε το πρόγραμμα 1, πρόγραμμα 2, πρόγραμμα 3, πρόγραμμα 4. Πρόγραμμα αντιμετώπιση αλλεργιών καθημερινά τη νύχτα. Τέταρτο μήνα βάζουμε και το τέλος τα παράσιτα, το αυτόματο που είναι αυτό εδώ και τη νύχτα για μία εβδομάδα το βάζουμε αυτό, την αντιμετώπιση αλλεργιών καθημερινά το βράδυ και σου λέει και σε περίπτωση αλλεργικής ρινίτιδας η διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει 2 μήνες πριν από την ανθοφορία των φυτών. Ένα σταθερό θετικό αποτέλεσμα για την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τις αλλεργίες μπορεί να επιτευχθεί με την τακτική χρήση του συγκεκριμένου σετ προγράμματος για 6 μήνες. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι για το κάθε, εγώ πήρα ανοιχτικά τις αλλεργίες, για το κάθε ένα σετ έχουμε οδηγίες στο εντυπάκι, μπορεί να το έχουμε τυπωμένο εκείνο το εντυπάκι και να το συμβουλευόμαστε για το πώς θα κάνουμε την τετράμινη θεραπεία μας. Με συγχωρείτε.
Λοιπόν, έδειξα λοιπόν πως είναι ένα ντοσκετάκι τέτοιο, αντίστοιχα είναι και τα άλλα. Ανδρική υγεία έχει τα δικά του προγράμματα, τα δικά του μέσα αυτόματα. Λοιπόν, το επόμενο που θα δείξω, έχουμε είπαμε 14 τέτοια φακελάκια έτοιμα, ανά και γενική λίστα προγραμμάτων. Βλέπουμε όλα τα 30 βασικά, συν τα αυτόματα. Συνεχίζουμε λοιπόν. Κανονικά βλέπουμε αριστερά, έχουμε όλα τα φακελάκια που είχαμε και στο Day Info. Αυτό τώρα που, αν θέλουμε να περάσουμε εμείς καινούργια προγράμματα, τώρα η εταιρεία προεγκατεστημένα έχει όλα αυτά, που το κάθε ένα, όπως καταλάβατε, έχει μέσα αρκετά προγράμματα. Αν υπολογίσουμε ότι σε κάθε φάκελο έχει γύρω στα 30 προγράμματα και καμιά δεκαριά αυτόματα βλέπουμε εδώ, ας πούμε. Το συγκεκριμένο φάκελο έχει, όχι αυτή είναι η γενική λίστα προγράμματων, έχει γύρω στα 20 προγράμματα, ας πούμε. Μέχρι στιγμή η συσκευή ήδη δηλαδή έχει, αν κάνουμε 20 επί 14, έχει γύρω στα 280 προγράμματα. Πάμε να δούμε από τα άλλα τώρα τα ντοσιέ που έχουμε, πώς μπορούμε εμείς να περάσουμε καινούργια προγράμματα και να έχουμε μέσα στη συσκευή μας όσα προγράμματα θέλουμε. Θα δείξω πώς γίνεται αυτό. Αυτό γίνεται, πηγαίνουμε... μπορώ μάλλον να ξεκινήσω λίγο με το μενού εδώ πέρα για να πάμε μια σειρά. Το μενού εδώ λέει Complexes και εδώ αναλόγως τι θα επιλέξουμε, μας επιλέγει ήταν τα Complexes βασικής σειράς Devita App, είτε προσαρμοσμένη ομάδα Devita App, είτε επί της ουσίας εμείς βάζουμε αυτό το όλα τα Complexes. Η ενημέρωση εδώ στο μενού ενημέρωση μπορούμε να κάνουμε έλεγχο για ενημερώσεις. Και όπως βλέπουμε υπάρχει και ένα update, θα το κάνω τώρα κατευθείαν να το, για να δείτε πώς γίνεται κιόλας. Βλέπουμε ότι έχουμε ένα update 22 Μαρτίου καινούριο, οπότε θα κάνω τώρα εδώ ένα update ζωντανά μαζί σας. Πατάω λοιπόν λήψη και αυτή τη στιγμή κάτι μου έβγαλε ένα μήνυμα, θα δούμε τι είναι αυτό. Ήταν επιτυχές λέει το κατέβαινε τον ενημέρωσαν παρόλα αυτά τα μηνύματα. Για να πάω να δω ενημέρωση, έλεγχος για ενημερώσεις, δεν υπάρχουν ενημερώσεις. Το κάτω κύριο πρόγραμμα λέει το ένα πρόγραμμα τα βάζει δεδομένων, κάνω και τα δύο update τέλος πάντων. Το κάθε ένα έχει τη δική του αξία, λήψη. Περιμένω να ολοκληρωθεί η μπάρα. Αντικαθιστούνται τα αρχεία μου λέει, τα παλιά με τα καινούργια. Ωραία, ήταν επιτυχής η ενημέρωση. Πρέπει να επανεκκινήσω το πρόγραμμα, οπότε κάνω ένα OK και κλείνω. Το κλείνω, για να το κλείσω πηγαίνω από το χ πάνω εδώ και το κλείνω. Δεν βλέπω να έχει κάποιον άλλο τρόπο. Πατάω το χ και το κλείνω. Πάω λοιπόν πάλι εδώ, Start the Info, θα πάω στο client, το dossier και πάω στο Start the Info Mini. Το ξανανοίγω. Βλέπουμε ότι το antivirus και το δικό σας μπορεί να το ελέγξει λίγο. Ελέγχει και το ανοίγει. Πολύ ωραία, κανένα πρόβλημα δεν βρέθηκε και μου έχει ανοίξει το πρόγραμμα. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε λοιπόν πάλι τα 14. Πάμε να δούμε πώς φτιάχνουμε, όχι είχαμε μείνει στο μενού. Σχετικά με το πρόγραμμα, το ενημέρωση το είδαμε, σχετικά με το πρόγραμμα είναι για την έκδοση του προγραμματιστή και εδώ είναι οι γλώσσες που μπορούμε να βάλουμε
ελληνικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, αγγλικά, ρωσικά. Εμείς έχουμε τα ελληνικά αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, εδώ είναι όλα τα ντοσιέ που αν τα ανοίξουμε έχουμε πάρα πολλά προγράμματα και θα πάμε να φτιάξουμε τώρα, να δούμε πώς μπορούμε να περάσουμε και άλλα προγράμματα με συσκευή και να φτιάξουμε και αυτόματα προγράμματα δικά μας. Λοιπόν, πηγαίνουμε εδώ στο συν, αριστερά προς τίκη, πατάμε συν. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε και κάτω που λέει δική μου ονομασία, να δώσουμε το όνομα του κόμπλες. Θα το ονομάσω, είναι του κόμπλες που του set προγραμμάτων που θα φτιάξουμε εμείς. Ηλίας ένα, παραδείγματος χάρη. Αφού το ονόμασα, πηγαίνω τώρα σε ένα φακελάκι, θα πάρω από την αλλεργία ένα πρόγραμμα, φτιάχνω εγώ ό,τι θέλω, που έχω εγώ, έχω αλλεργικό βήχα, περνάω αυτό. Μπορώ να πάω και με το ευρετήριο αν ψάχνω κάτι, ας πούμε παραδείγματος χάρη αλλεργίες, πατάω αλ κάτω και μου βγάζει όπου βρίσκει αλλεργία, αλέργα ας πούμε. Ας πούμε ότι έχω επιπεφικίτιδα, με συγχωρείτε. Το βάζω και αυτό μέσα. Αναπνευστικές αλλεργίες έχω. Ωραία. Ψάχνω τώρα να βρω μόλυνση. Μολυσματική τοξική κατάθλιψη μου έβγαλε. Το βάζω και αυτό. Πάω χωρίς το ευρετήριο. Τώρα σας έδειξα πώς λειτουργεί το ευρετήριο. Με βάση το όνομα, αν ψάχνετε κάτι. Πάω να πάρω την αιματολογία. Θα πάρω θρομποπενία. Πάω από την ακαρεολογία να πάρω ακάρια κρεβατιού. Όπως βλέπετε έχουμε μια πληθώρα προγραμμάτων να επιλέξουμε. Αυτά που είναι μαύρο είναι έτοιμα, τα set της εταιρείας. Αυτά είναι αυτά που έχει φτιάξει η εταιρεία όλα αυτά, με τα αυτόματά τους μέσα όλα. Τώρα θα πάω να φτιάξω ένα δικό μου. Μπορώ να φτιάξω μέχρι 36 τέτοια δικά μου, σαν και αυτά που βλέπετε. Εγώ θα φτιάχνω το ένα που θα ονομάζεται Ηλίας 1. Χωράει ο κάθε φάκελος, να σας πω, 50 προγράμματα και πάνω από 10 αυτόματα. Νομίζω ότι χωράει και 20 και 30 αυτόματα, θα το δούμε και στην πράξη τώρα. Οπότε μπορώ να χωρέσω σε κάθε φακελάκι 50 προγραμματάκια. Αυτό τι σημαίνει λοιπόν, ότι αν πολλαπλασιάσουμε 50 φακέλους που έχει συσκευή επί 50 προγράμματα ο κάθε φάκελος, μιλάμε για μια δυνατότητα 2.500 προγραμμάτων μέσα στη συσκευή. Η παλιά συσκευή, η οποία κυκλοφορεί ακόμα, έχει δυνατότητα για 30 προγράμματα, σαν και αυτά που περνάω εδώ, όπως αυτά που βλέπετε εδώ δεξιά, και 5 αυτόματα. Και εδώ πέρα μιλάμε επί της ουσίας για 2.500 προγράμματα, σαν και αυτά εδώ δεξιά που βλέπετε, απλά, και για αυτόματα, σίγουρα, να μην σας πω πάνω από 1.000 αυτόματα προγράμματα, να φτιάξετε επιλογή σας. Γιατί σε κάθε φάκελο χωράει πάρα πολλά αυτόματα, όπως θα δούμε. Πάω λοιπόν στην ανοσολογία, διάγερση ανοσίας βάζω και σταθεροποίηση ανοσοποιητικού. Και ούτω καθεξής, από κάθε φάκελο φτιάχνω εγώ, παίρνω αυτά που με ενδιαφέρουν και μπορώ να φτιάξω και τους φακέλους αντίστοιχα. Θα μπορούσα να μην λεγόταν Ηλίας ένα φάκελο, αλλά λεγόταν, ξέρω εγώ, πόνι. Και να έβαζα όλα τα προγράμματα που έχουν σχέση με πόνους. Το άλλο να λεγόταν άσθημα και να έβαζα ό,τι είχε σχέση με το άσθημα. Και ούτω καθεξής να έκανα τις δικές μου κατηγορίες. Βάζω λοιπόν και από εδώ. Εντάξει, θα μην βάλω από τα παράσιτα, θα βάλω γαστροεντερολογία. Γαστρίτης 1, γαστρίτης 2. Θα βάλω από το βελονισμό. Ανάκτηση άβρας. Σημεία βελονισμού, είπαμε μέχρι 50 προγράμματα μπορώ να βάλω μέσα σε κάθε φάκελο. Γυριατρική, βάζω αυτό, πάω στην υπατολογία, βάζω κύρωση του ύπατος, φλεγμονή του ύπατος, πάω στην οδοντιατρική, βάζω άφθες, βάζω οδοντιατρικό απόστημα. Βλέπετε τώρα στην τύχη
διαλέγω κάποια περιοδοντίτιδα και για να μην φτάσω να γεμίσω και τις 50 θέσεις έχω βάλει μέχρι τώρα 21. Θα διαλέξω μάλλον μερικά έτσι, θα τα πάρω σειρά, πάω στην ουρολογία και τα βάζω όλα για να γεμίσω το χώρο, τέλος πάντων, για να μην τρώω και πολύ χρόνο από αυτό το βίντεο. Μπορώ ένας τρόπος να επιλέξω όλο το φάκελο αν θέλω ή επιλέγω ένα πρόγραμμα έτσι και βάζω αυτά ας πούμε, ή μπορώ να επιλέξω ας πούμε ομοιοπαθητική για να δούμε, έχει πολλά ομοιοπαθητικά είναι αυτά. Θα πιάσω ένα φάκελο να το βάλω ολόκληρο μέσα. Συστηματικές ασθένειες. Ωραία. Δυσκαμψία τόμου κτλ. Πατάω, αν θέλω να επιλέξω όλο το φάκελο, πατάω σε αυτό δίπλα στο σχεδάκι. Κάνω τικ και επιλέγει όλα τα προγράμματα που έχει μέσα στο φάκελο και τα βάζω μέσα. Για να δούμε που φτάσαμε. Έχουμε φτάσει στα 40. Πάω και στη χειρουργική. Και βάζω άλλα 10 χωράει. 3, 4, 5 βάζω από εδώ και να πάω και στην οριλά. Εμβοές, εξωτερική οτίτιδα, υγμωρίτιδα, λάρεγγιας, λαρυγγίτιδα. Πόσα προγράμματα έχουμε μέχρι τώρα, 50. Αν πάω να βάλω άλλο ένα, ανεπάρκεια ακοής, θα μου πει ότι έχουμε για το φάκελο αυτό είναι ένα πρόγραμμα έως 50. Πάμε να δούμε πόσα αυτόματα τώρα μέσα σε αυτό το φάκελο, στον Ηλίας 1, που είναι ένας από τους 50 φακέλους που μπορούμε να έχουμε μέσα, πόσα αυτόματα μπορούμε να φτιάξουμε. Πάω και φτιάχνω, το ονομάζω το αυτόματο, πατάω είναι εδώ, θα το ονομάσω ας πούμε. Μπορείτε να δώσετε ό,τι όνομα θέλετε. Ηλίας πρωί, λέω εγώ σχηματικά τώρα. Λοιπόν, πατάω απ' έξω. Το επιλέγω να είναι μπλε αυτό εδώ πέρα στην ουσία. Και πάω και λέω θα βάλω αιμορροίδες, εμβοές και λάριγγες. Και τα κατεβάζω. Επιλέγω αυτά τα προγράμματα, τα βάζω εδώ. Μπορώ να αλλάξω την παύση, διπλό κλικ εδώ, να βάλω με 5 λεπτά. Γενικά στο αντιπαρασιτικό δεν χρειάζεται να πειράζουμε τις παύσεις και ένα λεπτό είναι μια χαρά. Στο ρυθμιστικό εκεί μπορούμε να βάζουμε κάποιες παύσεις γύρω στα 10 λεπτά όταν δουλεύουμε το ίδιο όργανο. Δηλαδή αν δουλέψουμε ένα πρόγραμμα στο στομάχι και μετά μια άλλη συχνότητα πάλι στο στομάχι, εκεί αφήνουμε έναν χρόνο, 10 λεπτά παύση για να προλάβει να αλλάξει, να πάρει την πρώτη συχνότητα και μετά να μπει η δεύτερη. Αλλιώς και στο ρύθμο, όταν πηγαίνουμε από ένα όργανο σε ένα άλλο, από το στομάχι στην καρδιά και ούτω καθεξής, δεν χρειάζεται να βάζουμε και εκεί με ένα λεπτό, είναι εντάξει παύσης, δεν έχουμε πρόβλημα. Απλά αυτή ήταν μια παρένθεση όσον αφορά τις παύσεις. Στο app λοιπόν που είμαστε εδώ δεν χρειάζεται παύση, οπότε τις αφήνουμε ένα λεπτό για να μην να κερδίζουμε χρόνο από τη θεραπεία. Πολύ ωραία. Πάω να φτιάξω ένα ακόμα αυτόματο πρόγραμμα. Ηλίας απόγευμα και του καθεξής. Εντάξει. Ηλίας απόγευμα. Να είναι μπλε εδώ. Ωραία. Και πάω και επιλέγω πλέον ας πούμε αυτό, αναπνευστικές αλλεργίες, θρομβοπαινία, διέγερση ανοσίας. Εντάξει, μπορώ να προσθέσω ό,τι πρόγραμμα θέλω, ένα-ένα και να φτιάξω το κόπεδο. Δεξιά εδώ μου λέει πόσος χρόνος διαρκεί το κάθε πρόγραμμα. Πάω στο άλλο, φτιάχνω, πατάω πάλι σύν, φτιάχνω ένα άλλο κόμπλεξ, έφυγε, πρωί. Βάζω αυτό, αυτό και αυτό. Ακάρια κρεβατή, διέλυση ανοσίας, σταθεροποίηση ανοσοποιητικού, τα κατεβάζω. Ωραία. Μετά φτιάχνω κι άλλο ένα. Έφη. Βράδυ.
μπορώ να βάλω όσα θέλω προγράμματα από τα παραπάνω τα 50, μπορώ να πιάσω δηλαδή για να σας δείξω, να βάλω και από εδώ ένα έως, με shift πατάω και πιάνει τα πρώτα 28 προγράμματα και τα κατεβάζω εδώ όλα. Όπως βλέπετε και έχει γίνει το πρόγραμμα 16 ώρες και 21 λεπτά. Βλέπετε. Οπότε μπορώ να βάλω όσα προγράμματα θέλω. Πάμε να δούμε πόσα αυτόματα μπορώ να φτιάξω. Συνεχίζω. Αυτόματο. Αυτόματο πρόγραμμα 5. Ξαναπατάω συν. Πρόγραμμα 6. Συν. Πρόγραμμα 7. Συν. Όπως βλέπετε μπορώ να φτιάξω άπειρα αυτόματα. Πατάω συνέχεια συν, 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 συν. Το έχω δοκιμάσει μέχρι και 56. Τώρα για να μην το κάνω. Βλέπετε πρόγραμμα 17. Καταλαβαίνετε ότι μπορώ να φτιάξετε άπειρα σίγουρα πάνω από 50. Αυτόματα προγράμματα στον κάθε φάκελο. Αυτό σημαίνει ότι έχετε δυνατότητα για 2.500 αυτόματα σε όλη τη συσκευή. Δηλαδή και 2.500 μονά προγράμματα περασμένα στη συσκευή σας, χωρίς να χρειάζεται να συνδεθείτε με υπολογιστή. Αυτή τη δουλειά μπορείτε να την κάνετε μία φορά, να φτιάξετε πολλούς φακέλους, να έχετε μέσα ανακατηγορίες ό,τι θέλετε και μέσα στη συσκευή σας να έχετε 2.500 προγράμματα και εκατοντάδες αυτόματα προγράμματα και απλά να ψάχνετε συσκευή και κατευθείαν να βάζετε αυτό που χρειάζεστε. Είτε είναι ένα μεμονωμένο πρόγραμμα, όπως εδώ με τη δισκαμψία OM, μπορείτε να τη βάλετε μόνη της. Ή μπορείτε να πατήσετε και να βάλετε ένα αυτόματο πρόγραμμα και να τρέξει η συσκευή σας. Η συσκευή είναι απλό, το έχω δείξει και στο βίντεο. Απλά πάμε, επιλέγουμε το αυτόματο ή το μεμονωμένο πρόγραμμα, πατάμε OK, ξεκινάει το πρόγραμμα, κλείνει μόνο του και έχουμε δυνατότητα και παύσης. Αυτά λοιπόν όσο αφορά την κατασκευή του προγράμματος. Τι κάνουμε τώρα, αφού λοιπόν το ονομάσαμε Ηλίας 1, περάσαμε τα προγράμματα που θέλουμε, τα 50, φτιάξαμε και τα αυτόματά μας, μετά πατάμε αποθήκευση και αυτό το set πλέον θα δούμε ότι αποθηκεύεται εδώ πέρα, στην προσαρμοσμένη ομάδα. Εδώ λοιπόν φτιάχνουμε εμείς ό,τι θέλουμε δικό μας. Πατάμε το συν και βλέπουμε τι έχουμε μέσα. Και τα αυτόματα και τα μεμονωμένα. Αυτό τώρα δεν έχει περαστεί ακόμα στη συσκευή. Μπορούμε να το έχουμε εδώ στην άκρη και περνιέται στη συσκευή με την τελευταία κίνηση επιλέγοντάς το εδώ πέρα, τικ δίπλα από το όνομα και πατώντας το δεξιά βέλος θα δούμε ότι θα γίνει το 15ο φακελάκι στη συσκευή μας. Η επόμενη κίνηση που έχουμε να κάνουμε είναι να πατήσουμε εγγραφή. Με το που πατήσουμε εγγραφή, τότε είναι που θα μπει στη συσκευή μέσα. Αλλιώς το έχουμε απλά αποθηκευμένο εδώ πέρα. Όποτε θέλουμε λοιπόν, φτιάχνουμε εδώ πέρα μια διάφορα φακελάκια και όποτε θέλουμε, με μία κίνηση τα περνάμε στη συσκευή μας. Μέχρι λοιπόν 50 φακέλους, έχουμε 15 μέχρι στιγμής. Φυσικά δεν θα κάσω να φτιάξω 50 φακέλους και αυτόματα. Όλα αυτά τις δυνατότητες. Εδώ πέρα να σας δείξω πώς φορτώνουμε ένα σετ. Για να δούμε τι έχει μέσα και πώς μπορούμε να φτιάξουμε και εκτύπωση, να εκτυπώσουμε το σετ αυτό. Πηγαίνω, πατάω πάλι συν, καινούριο και πιάνω ένα, ας πούμε το ρύθμιση του οπτικού, θέλω να δω τι έχει μέσα αυτό το έτοιμο φακελάκι, το προγραμματισμένο από την εταιρεία, πατάω εδώ δεξιά και μπαίνει μέσα με τα αυτόματά του όλα μέσα, οπότε μπορώ να δω ακριβώς τι έχει βάλει η εταιρεία, τι έχει φτιάξει, τι προγράμματα έχει βάλει, τις παύσεις όλα, πόσο διαρκεί το καθένα και μπορώ και να το εκτυπώσω. Πατάω εκτύπωση του set, μου βγάζει πρώτα ένα πρώτο μενού, ξαναπατάω για να βάλω σχόλια, ξαναπατάω εκτύπωση και τώρα μπορώ να επιλέξω να το κάνω αυτό σε PDF. Βλέπετε εδώ πέρα πως το βγάζει και τα αυτόματα και τα μεμονωμένα προγράμματα. Πατάω εκτύπωση και μου λέει αν θα το τυπώσω κατευθείαν σε εκτυπωτή ή αν θα το κάνω ή αν θα το τυπώσω σε αρχείο print to file ή Microsoft print to PDF αν έχετε κατευθείαν. Εδώ άμα το κάνω έτσι, το κάνω και όλα για να το δείτε, πατάω print και θα μου το διπώσει κατευθείαν τεστ. Devita Mini App Save και αυτό έχει αποθηκευτεί τώρα στο δίσκο μου, οπότε θέλω
μπορώ να το χρησιμοποιήσω, να το ανοίξω, να το τυπώσω, να το στείλω με email, ό,τι θέλω. Πηγαίνω πάλι λοιπόν εδώ στον προγραμματιστή. Να το δείξω κιόλας άμα είναι. Αυτό αποθηκεύτηκε. Να πάω εδώ. Είναι στο Documents και είναι στο dossier de vitamine προγραμματισμή. Να το test de vitamine app, το ανοίγω και βλέπετε ότι έχουμε εκτυπωμένο με τα μεμονωμένα προγράμματα αλλά και με τα αυτόματα όλο το φάκελο. Έτσι λοιπόν τυπώνουμε κάτι, αποθηκεύουμε ένα PDF. Νομίζω το είπα και αυτό, είπα την εκτύπωση του set, είπα την αποθήκευση. Τώρα αν θέλω να σβήσω κάτι, να το διώξω εντελώς, παραδείγματος χάρη αυτό εδώ που έφτιαξα, θέλω να το διώξω, πατάω χ εδώ πάνω, δεν θα το κάνω τώρα. Το ίδιο και από εδώ, αν θέλω να διώξω ένα πρόγραμμα, να το διώξω εντελώς, πατάω χ από εδώ. Μου λέει ότι χρησιμοποιείται σε ένα αυτόματο πρόγραμμα, θέλετε σίγουρα να το διώξετε, όχι, πατάω. Νομίζω ότι έχω δείξει όλες τις λειτουργίες. Το ίδιο εδώ, αν θέλουμε να σβήσουμε ένα αυτόματο χ από εδώ. Δεν νομίζω να έχει μείνει κάτι άλλο που να έχω παραλείψει, να εξηγήσω. Πατάμε τελευταίο βήμα, με το που πατήσω χ, να κλείσω το προγραμματιστή, το software. Θα κάνει μια εγγραφή, έχουμε κάνει, αν θυμάμαι καλά, το Ηλίας 1 το έχουμε περάσει. Πατήσαμε εγγραφή, που αυτό είναι σημαντικό. Εδώ θα κάνω ένα ακύρωση. Και βλέπουμε το Ηλίας 1 είναι μέσα, έχουμε κάνει εγγραφή. Οπότε το τελευταίο βήμα είναι, πατάω ένα χ και κατευθείαν θα δούμε αυτόματα κάνει αποθήκευση. Βλέπετε, μην ανεπενεργοποιήσω τον υπολογιστή, το αποθήκευσε αυτό. Οπότε το έχω μέσα τώρα. Δεν ξανανοίξω εγώ τον προγραμματιστή από το Start the Info. Υπάρχει αυτό που έκανα, το Ηλίας 1. Και είναι κάτω εδώ. Λοιπόν, για να δούμε αν περάστηκε στη συσκευή. Δεν έχω πατήσει εγγραφή, τώρα θα πατήσω, δεν έχει περάσει στη συσκευή μόλις είδα. Πατάω λοιπόν Ηλίας δεξιά και τώρα κάνω την εγγραφή. Και τώρα περνιέται αυτή τη στιγμή στη συσκευή μέσα. Βλέπουμε ότι η μπάρα κάνει μια κίνηση. Κάτω κατάσταση 15 από 15 και τώρα περάστηκε στη συσκευή. Αυτός λοιπόν ήταν ο προγραμματισμός συσκευής. Πλέον τα De Vitamine App, όπως είδατε, είναι σαν να έχουμε 50 από τις παλιές συσκευές, 50 συσκευές σε μία συσκευή, 50 σε ένα, και τον προγραμματιστή μαζί, και ελληνικά και παύση και εκπομπή της συχνότητας και από μπροστά και από πίσω με την ίδια ένταση, και η μπαταρία να κρατάει, που να παίζει συνέχεια συσκευή πάνω από 24 ώρες που το έχω δοκιμάσει εγώ, και σταθερότερη συχνότητα στην μπαταρία, όσο αφορά, δηλαδή όσο είναι η μπαταρία στις 3 γραμμές, στις 2 η συχνότητα είναι άψογη, μόλις αρχίσει και να αποσβήνει κόκκινο πρέπει να το φορτίσουμε, καλύτερο σήμα συχνότητας, καλύτερη εκπομπή, μια πολύ βελτιωμένη έκδοση, είμαστε ενθουσιασμένοι όλοι. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο, εύχομαι να το βρήκατε χρήσιμο, να μάθατε πράγματα.